but you don't need much more. It's for your ears so hard, and you just take a drop. You feel it down your throat, become one with the core. Release and turn on your star. Το μυστικό λοιπόν για τον κορονοϊό, παιδιά, δεν είναι τίποτα. Μην ακούτε γιατρούς, δεν περιμένουν εμβόλια, δεν περιμένουν θεραπείες, δεν περιμένουν τίποτα. Το έχω βρει εγώ και περιμένω να πλουτίσω στον επόμενο εγκλεισμό. Ο μοναδικός τρόπος λοιπόν για να μην κολλήσετε ποτέ και με τίποτα, πρέπει απλά να γίνετε φορτηγατζίδες. Μόλις γίνεις φορτηγατζής, δεν έχεις ποτέ και τίποτα που έχει σχέση με τον κορονοϊό. Ναι. Μπαίνεις ακριβώς την ώρα που ξεσπάει όλη η πανδημία και πεθαίνουν 2.000 άτομα καθημερινά στην Ιταλία. Από αυτούς οι 748 είναι στο Λόντι. Έχουν πάει στρατιωτικά οχήματα και κλείνουν το Λόντι και σένα σου στέλνουν διεύθυνση για να πάνε να φορτώσεις το Λόντι. Και φτάνεις εκεί και δεν υπάρχει ούτε στρατιωτικό όχημα, ούτε γιατρός. Κινούνται όλα κανονικά. Γιατί απλά, τι, είσαι οδηγός φορτηγού. Μπαίνεις μέσα στις αποθήκες και δεν φοράνε ούτε μάσκες. Έτσι. Σου δίνουν απλά να συμπληρώσεις ένα χαρτί ότι δεν έχεις τα συμπτώματα. Αυτό που συμπληρώνουμε στα καράβια όταν πάμε. Ότι δεν έχεις τα συμπτώματα. Ότι δεν τα έχεις. Ναι. Οπότε δηλώνω ότι δεν έχω σύμπτωμα. Μόλις το δηλώσεις το σύμπτωμα, αυτό το ξέρεις γιατί στο δίνουν. Ναι. Γιατί δεν έχουν μάθει ότι είσαι φορτηγατζής. Αχα. Άμα το ξέρουν, άμα πας με το φορτηγό εκεί, δεν σου δίνουν ούτε το χαρτί. Όχι, σου λέει δεν είναι φορτηγό, τελείωσε. Τελείως. Λοιπόν, μπαίνεις μέσα στις αποθήκες, τα πάντα, συναναστρέφεσαι με τον κόσμο όλα κανονικά. Κανένας δεν έχει τίποτα γιατί έχουν συμπληρώσει όλο το χαρτί. Φεύγεις από εκεί και είναι πάλι όλα με λιγάλα. Δεν υπάρχουν αστυνομίες, δεν υπάρχει στρατός, δεν υπάρχουν αυτοκίνητα με πομπές νεκρών κατά χιλιάδες ηρωή. Γιατί στα πεζοδρόμια δεν πέφτουν σε αυτήν. Κανένας, έτσι, παιδιά, είναι όλοι όρθιοι, κανένας κίτρινο στο δρόμο, όλοι κόκκινοι. Και φτάνει στα σύνορα. Και σε κόβει λίγο κρύος υδρότας, λες τώρα εντάξει. Θα αρχίσουνε. Ύψος, βάρος, κολοβυθόμετρα, ιστορίες, αυτά, σάλια, μίξες, σκατά. Και πας εκεί πέρα, ανοίγεις το παράθυρο από το φορτηγό, πού πάτε, Ελλάδα. Καλό σας ταξίδι, σου λέει. Και τελειώνει έτσι απλά. Έτσι. Γιατί απλά είσαι μέσα σε φορτηγό, φίλε. Γιατί μεταφέρεις προϊόν για τους άμυρους, τους ασθενείς. Τους αστούς. Έτσι, που εσύ που είσαι φορτηγατζής, είναι κάτι σαν το Σούπερμαν. Είσαι εσύ και ο Μπάτμαν. Αυτό, λοιπόν, όποιος φοβάται τον κορονοϊό, δίπλωμα πέμπτης και γυρίζει τον κόσμο. Αμέσως αποκτά ανοσία 100%. Μην το πεις πουθενά όμως. Για πάρτι μας μόνο στον επόμενο εγκλεισμό που κοντά είναι, να το θυμόμαστε. Στον επόμενο θα αρχίσουμε να μοιράζουμε διπλώματα. Έναντι αδράς αμοιβής. Και μετά θα τους δίνουμε και το φορτηγό έτοιμο, φορτωμένο για να πάνε δρομολόγιο. Εκεί είναι οικονόμα, φίλε. Όχι που τα γατάκια βγάζουν φορτηγά και πληρώνουν οδηγούς να τα πάνε. Εμάς θα μας πληρώνουν για να πάνε, φίλε. Όχι, η ανοσία είναι 100% γιατί είσαι μέσα στην καμπίνα φορτηγού. Έτσι. Η καμπίνα του φορτηγού, φίλε, είναι τίποτα. Μιλάμε θάλαμο κενό αέρος. Νάσα και αρχίδια. Καμπίνα φορτηγού, τέλος. Πας ένα καφέ, λοιπόν. Περιμένουν όλοι στην ουρά, έτσι. Απ' έξω όλοι, το μαγαζί ανοιχτό. Έχουν βγάλει τζάμια, τα έχουν βγάλει όλα. Δεν έχουν αφήσει τίποτα. Ναι. Ένας μπροστά, τζαμαρία, τρεις από μέσα, με μάσκες και το μπαμπρίζ. Και το μπαμπρίζ. Και το μπαμπρίζ. Τώρα και το φοράνε όλοι. Το φοράνε όλοι γιατί μπήκανε μέσα και τους είπαν ότι μόνο με μάσκα, μόνο με μπαμπρίζ είναι πολύ λίγοι. Είναι πολύ λίγος ο χώρος για να είναι τόσα άτομα μέσα. Επειδή δουλεύουν τρεις μέσα από τον μπάγκο, είναι απαγορεύεται. Θέλουν και μάσκες και μέσα από τον μπαμπρίζ. Και μέσα από τον μπαμπρίζ. Τέλος πάντων. Περιμένει ένας μπροστά εκεί. Τρεις φτιάχνουν καφέ από το μέσα. Μπαμπρίζ. Ναι, είναι αυτή η τζαμαρία που έχουν όλοι μπροστά τους. Λες και είναι οξυγονοκολλητές ξαφνικά. Τέλος πάντων. Τρεις μέσα από τον μπάγκο, ένας παραγγέλνει καφέ απ' έξω. Και 28 μαλάκες περιμένουμε όλοι από πίσω. Τι περιμένουμε, ρε παιδιά? Καφέ. Και τι τον μοιράζουνε, λέω, εσύ τι έχουμε. Τι περιμένουμε όλοι εδώ? Φεύγω, πάω μπροστά, ούτε μάσκες ούτε τίποτα. Μόλις φτάνω μπροστά, είναι μια κυρία. Μόλις με βλέπει, λες και είχα σκατά στα μούτρα μου. Αφήνιαζε. Τραβιέται 2 μέτρα. Καλά, κύριε μου, λέει, δεν ντρέπεστε?
Της λέω συνήθως μετά τις 9. Τώρα είναι 7.30, δεν τρέπομαι. Δεν γέλασε. Δεν γέλασε. Ναι. Κύριε μου, λέει, βάλτε τη μάσκα σας. Της λέω, τον πληρώνω τον καφέ, δεν τον κλέβω. Έχετε, μου λέει, πολύ όρεξη πρωί-πρωί. Κάθε πρωί της λέω, έχω όρεξη. Εσείς γιατί δεν έχετε, δεν μπορώ να καταλάβω. Εάν εσείς, μου λέει, ήσασταν εύθυνος και δεν σέβεστε τον εαυτό σας, μου λέει, θα πρέπει να σέβεστε τους γύρω σας. Εσύ, λέω, τους σέβεστε. Να ξέρετε, μου λέει, ότι θα σας καταγγείλω. Όχι, ρε φίλε. Αλφα γιώτα της λέω, 2.70. Μου λέει, τι είναι αυτό, το νούμερο της ταυτότητάς μου, της λέω, για να μας κλάσει τα αρχίδια πρωί-πρωί. Ευτυχώς γελάσανε οι πίσω. Κάνει έτσι, παίρνει τον καφέ, κερασμένος της λέω, πάρ' τον και φύγε. Goodies, σταθμός Ευαγγελισμού. Κάπου, ναι. Σταθμός Ευαγγελισμού στα Τέμπη, συγκεκριμένα Goodies. Εντάξει. Okay, ναι. Είναι η στιγμή που γεμίζει κίστη. Δεν έχει άλλο χώρο. Ναι, ναι, δεν έχει. Ως γνωστόν, βγαίνουμε από το... την τέλεια κάψουλα, εντάξει, φορτηγό, δεν παθαίνεις ποτέ τίποτα. Ανοσία, παιδί μου, ανοσία. Ναι, κατεβαίνω αμέριμνος. Τέλος πάντων, βγαίνω ανυποψίαστο στο μολυσμένο κόσμο, εντάξει, και πηγαίνω μέσα στα Goodies. Πω, πω. Ελεϊνός. Θαραλέος, έτσι. Τελείως. Θαραλέως. Είπαμε, Batman, ρε φίλε, τώρα. Τι να μας κάνουν τα γατάκια τώρα. Πάω λοιπόν μπροστά στον κύσε, ξανά μάνα τα ίδια, μπαμπρίς, μάσκες, αυτά, ναι, οκ. Okay. Γεια σας, μου λέει η κοπέλα, ευγενέστατη στρουμπουλούλα. Πρέπει να σας ενημερώσω. Εντάξει, είχα προηγούμενα δεδομένα, εγώ δεν είχα ενημερωθεί. Λοιπόν, πρέπει να σας ενημερώσω ότι το κατάστημα βιντεοσκοπείται και ηχογραφείται πλέον. Και εφόσον είσαστε, λέει, χωρίς τη μάσκα, πρέπει να ειδοποιήσω, λέει, τον προϊστάμενο εάν παραμείνετε στο χώρο. Αλλιώς, λέει, πρέπει να φορέσετε τη μάσκα σας. Ρωτάω λοιπόν την ευγενέστατη της Τρουμπουλούλα ότι ήρθα να φάω. Πώς θα φάω με μάσκα? Με ενημερώνει πάλι για το update, γιατί είπαμε το φορτηγό κενό αέρος, δεν έρχονται και οι ειδήσεις εκτός από τον ιό. Μου λέει ότι, κύριε, όταν είσαστε καθιστός, επιτρέπετε. Όταν είσαστε όρθιος, απαγορεύεται. Σωστά, σωστά. Εξαιρούνται, λέει, στην ταμπέλα που διάβασα. Ναι. Είναι η μάσκα υποχρεωτικά για τους όρθιους, εξαιρούνται οι καθιστοί. Μαλακία, θα κυκλοφορώ με αναπηρική, δεν το είχα σκεφτεί. Ούτε αναπηρικολάνε λοιπόν. Γιατί είναι καθιστοί. Μαλάκα, κοίτα. Είμαστε τελικά η χώρα του μέλλοντος. Καθιστός και ανάπηρος. Έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων προχωράμε. Λέω, ακή κολλάς, κοπέλα μου. Παίρνω μια καρέκλα από το τραπεζάκι πίσω, τη βάζω μπροστά στο ταμείο, κάθομαι, της λέω, τώρα δεν επιτρέπεται. Ευτυχώς γέλασε αυτή η κοπέλα, είχε χιούμορ, παραγγέλνω για καλή μου τύχη. Φεύγω, πάω κάθομαι στο τραπεζάκι στα 2 μέτρα από το ταμείο. Καθιστός δεν υπήρχε πρόβλημα κανένα. Μου έρχεται όμως ο προϊστάμενος, γιατί η κοπέλα ήταν υποχρεωμένη να τον ειδοποιήσει. Παπαπα. Ξανά την ίδια καραμέλα ο τύπος. Βιντεοσκοπούμε, υπογραφούμε, αου. Γυρνάω και του λέω, καθιστός απαγορεύεται? Μου λέει, όχι. Πώς θα σηκωθείτε όμως, μου λέει, να πάρετε το φαΐ σας? Του λέω, τώρα που έκαθα δεν θα σηκωθώ. Θα μου το φέρεις εσύ λοιπόν. Ευγενέστατος και ο κύριος αυτός, παίρνει το δίσκο από το ταμείο, μου τον φέρνει στο τραπέζι και συνέχισα και έτρωγα. Με λιτζάρανε λίγο στο τρέξιμο, έφυγα τρέχοντας βέβαια. Εντάξει, αλλά δόξα τω Θεώ πρόλαβα και έφαγα. Χωρίς να κολλήσω πάλι. Ναι, ναι. Άγιο, έτσι. Άγιο, άγιο. Ήταν, λέει, ο Σούπερμαν, ο Μπάτμαν, ο Άιρονμαν και πέρασε ο Πούλμαν και τους πάτησε.